στην ημερίδα που οργανώνεται από την... Την περαιτέρω επιχειρηματική συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς επιδιώκει η Ουγγαρία. Είμαι πεπισμένος ότι η χώρα μου μπορεί να προσφέρει πολύ καλές ευκαιρίες και δυνατότητες για το εμπορικό, για την εμπορική κοινότητα της Κρήτης. Κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, παρουσία και του πρέσβη της Ουγγαρίας στην Ελλάδα, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι ευκαιρίες συνεργασίας αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν αυτές τις συνέργειες. Έχουμε μια εξαιρετική κοινότητα επιστημών και επιστημόνων. Έχουμε 13 βραβεία Νόμπελ ως χώρα, 12 εκ των οποίων είναι συσθετικές επιστήμες. Υπάρχει ένα εξαιρετικό περιβάλλον καινοτομίας και συνεργασίας των ερευνητικών ιδρυμάτων, των πανεπιστημίων, των πολυτεχνείων και των ιδιωτικών εταιριών, μέσα από τις οποίες βγαίνουν καινοτόμες νέες επιχειρήσεις. Έχουμε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ξένες επενδύσεις στην Ουγγαρία. Πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν εκεί τα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης για τους προφανείς λόγους. Αυτό το οικοσύστημα λοιπόν διεκδικεί το ρόλο που το αντιστοιχεί στην Ελλάδα. Περιβάλλον, διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, έξυπνες πόλεις και έξυπνες καλλιέργειες είναι ανάμεσα στους τομείς που θα μπορούσαν Έλληνες και Ούγγροι να αναπτύξουν περαιτέρω συνεργασία. Οι σχέσεις των δύο χωρών ενισχύονται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα αποτελεί τον δεύτερο προορισμό επιλογής των τουριστών από την Ουγγαρία και η Κρήτη την πρώτη τους επιλογή. Κατά συνέπεια, είμαστε σε ένα δρόμο κοινό, συμπορευόμαστε για να αναδείξουμε το νησί μας, να αναδείξουμε τις δυνατότητές μας και να υπάρχουν επίπεδα συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα.